Εξασφαλίστηκε ένα έργο, εντάχθηκε ένα έργο 2.800.000 ευρώ στην, μέσω του προγράμματος Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της Περιφέρειας. Είχε γίνει πρόταση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μιλάμε λοιπόν πρακτικά για την ανάπλαση του οικισμού του Λιγουριού, για όσους γνωρίζουν, από τον κεντρικό δρόμο και επάνω προς το Δημαρχείο, δηλαδή ουσιαστικά το όμορφο κομμάτι του Λιγουριού με τα πετρόξυστα σπίτια. Εκεί θα γίνει ανάπλαση στους δρόμους και πεζοδρόμηση σε κάποια σημεία. Θα γίνει ένας πόλος έλξης για τον κεντρικό οικισμό και σίγουρα βοηθάει μαζί με τα υπόλοιπα έργα που έχουμε, που προχωράμε αυτή τη στιγμή, αλλά και έχουμε και στο μυαλό μας, να γίνει ένα πολύ σοβαρό σύνολο. Σήμερα και το Δημοτικό Σχολείο του Λιγουριού, η επέκταση του Δημοτικού Σχολείου, προσφραγίστηκαν οι φάκελοι, υπάρχει ανάδοχος και είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Με αρκετά μεγάλη έκπτωση από ό,τι με ενημέρωσαν, αλλά σημασία έχει να τελειώσει το έργο, να γίνει, να ξεκινήσει και να τελειώσει το έργο. Δυστυχώς αυτά με τις ανατιμήσεις, γνωρίζετε κι εσείς ότι υπάρχουν ζητήματα, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε κι εμείς αρρωγοί στους ανθρώπους που έρχονται να κάνουν τα έργα και να μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε. Για το έργο του Δημοτικού Σχολείου είναι μέχρι τέλος του 2023, όπως επίσης και για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να δημοπρατούνται και να προχωράνε οι ενέργειες. Νομίζω δεν είναι εύκολα έργα αυτά, ούτε θα γίνουν μέσα σε ένα χρόνο, όμως νομίζω ότι μέχρι το 2023 θα βλέπουμε συνεχώς έργα να ολοκληρώνονται και να προσθέτουν αξία στις περιοχές.